Θέλω τώρα να πάμε στην επίμαχη είδηση. Στο άκουσμά της, ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις? Και θέλω να μου απαντήσετε πρώτα ως άνθρωπος και δευτερευόντως ως δικηγόρος. Τα αισθήματα που προκάλεσε η αποφυλάκηση και σαν άνθρωπος και σαν δικηγόρος είναι απολύτως αντιφατικά και λυπηρά, υπό την έννοια την εξής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος διέπραξε τέτοιες φρικαλαιότητες και δείτε, είναι αμετανόητος, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να τύχει των ευεργετικών, των ευεργημάτων, εν πάση περιπτώσει, που παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία. Mm-hmm. Αυτά είναι τα συναισθήματα τα οποία προκύπτουν. Και βεβαίως αυτή η αποφυλάκηση αντιβαίνει ευθέως προς το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, αλλά θέλω να διευκρινίσω και το εξής. Η δικαιοσύνη ως θεσμός, ως σχηματισμός δικαστηρίων, επιτέλεσε το καθήκον της. Δηλαδή πραγματικά αποτύπωσε τη φρικαλαιότητα των εγκλημάτων του συγκεκριμένου ανθρώπου στην ποινή την οποία επέβαλε, η οποία ήταν πρωτοφανής βεβαίως. Mm-hmm. Θα πάμε και σε αυτό. Επιτρέψτε μου όμως λίγο, διότι μιλάμε για 36 διαφορετικά θύματα, 36 οικογένειες. Μιλήσατε με κάποιους εξ αυτών? Γνώριζαν την εξέλιξη των πραγμάτων, ότι επίκειται δηλαδή αποφυλάκηση? Ακούστε με, θα επιτρέψετε πάνω σε αυτά τα ζητήματα να μην κάνω κανένα απολύτως σχόλιο. Και οι λόγοι είναι ευνόητοι, υπό την έννοια ότι είναι μια χαίνουσα πληγή η οποία δεν πρέπει να αναξέρετε. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού. Ωραία. Τα περιοριστικά μέτρα τώρα σε ό,τι αφορά το Σιραγάκι, τι ισχύει έχουν χρονικά? Μέχρι πέρατος της εκτίσεως της ποινής η οποία του έχει επιβληθεί. Δηλαδή, η ποινή η οποία του επιβλήθηκε είναι 401 χρόνια κάθεξη κατά συγχώνευση, mm-hmm. επιτρεπή, 220 έτη. Εκτιτέα ποινή τα 25 χρόνια. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι για τη διάρκεια αυτή, εφόσον έχουν γίνει και κάποιες μεταβολές βεβαίως στο ποινικό κώδικα, mm-hmm. Ελαφρυντικού χαρακτήρα, μέχρι τα 19 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να ισχύει, να ισχύουν οι περιοριστικοί όροι οι οποίοι το επιβλήθηκαν. Ο Σιραγάκης, ο οποίος παραμένει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν, η τοπική κοινωνία ευρύτερα είναι ενήμερη? Φαντάζομαι ότι με τη δημοσιότητα η οποία έχει λάβει και θα λάβει ακόμα περισσότερο το θέμα, mm-hmm. σαφώς θα είναι ενήμερη και φαντάζομαι η τοπική κοινωνία να παίρνει τα μέτρα της για να μην συνεχίσει την εγκληματική του δράση. Είπατε και νωρίτερα ότι η δικαιοσύνη έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, ό,τι όφιλε να κάνει. Ωστόσο, αρχικά από τα 401 χρόνια πήγαμε στα 220, από εκεί στα 25, εν τέλει στα 8,5. 8,5 χρόνια λοιπόν αρκούν για σοφρονισμό? Μπορούμε αλήθεια σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις να μιλάμε για σοφρονισμό? Έχετε τοποθετηθεί επί του θέματος, όμως θέλω να δώσουμε έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο που δίνετε έμφαση. Η πεποίθησή μου είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σοφρονιστεί. Αν κρίνω από την απολογία του στο μεικτό ορκωτό εφετείο, αλλά και στο πρωτόδικο, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Πειραιά. Mm-hmm. Ήταν αμετανόητος, ήταν θρασίτατος, δεν έδειξε καμία μεταμέλεια και μάλιστα αυτό αποτυπώθηκε στην απόφαση των δικαστηρίων των μεικτών ορκωτών, από τη στιγμή που δεν τον αναγνώρισαν κανένα απολύτως ελαφρυντικό. Απολύτως κανένα ελαφρυντικό. Δεν έχει μεταμεληθεί αυτός ο άνθρωπος. Αυτός εξακολουθεί να ζει στην παράνοια η οποία τον διακατέχει και πιστεύω ότι αποτελεί δυναμική απειλή κατά της κοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε και θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Για αυτές τις υποθέσεις υπάρχει κάποια επιπλέον πρόνοια μέσα στη φυλακή ή ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους, για παράδειγμα να παρακολουθούνται από έναν ψυχίατρο? Αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να συμπεριληφθεί στους περιοριστικούς όρους. Πράγμα το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Απλά περιορίζεται η μετακίνησή του εντός των ορίων της πόλης Θεσσαλονίκης, η οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα περιθώρια κίνησής του, υπό οποιαδήποτε μορφή, είναι ευρύτατα. Εμένα, η άποψή μου είναι ότι η νομοθεσία, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άλλο η δικαιοδοτική
λειτουργία της δικαιοσύνης και άλλο η σοφρονιστική πολιτική. Και αναφέρομαι στις δύο αυτές λέξεις, διακριτές μεταξύ τους, αλλά και συντρέφουσες. Σοφρονιστική πολιτική. Υποτίθεται ότι τα καταστήματα κράτησης είναι σοφρονιστικά καταστήματα. Που σημαίνει ότι ο κρατούμενος εκεί, μέσα από κάποιες διαδικασίες, σοφρονίζεται. Στην περίπτωση αυτή δεν είμαι καθόλου μα καθόλου πεπισμένος ότι έχει επέλθει οποιοδήποτε σοφρονισμός.